Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πράσινο φως έδωσε η σημερινή τηλεδιάσκεψη του Euroworking Group για την επί της αρχής ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε η έκθεση των θεσμών για την εφαρμογή των προαπαιτούμενων από την ελληνική πλευρά και άναψε το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την εκταμείευση της επόμενης δόσης ύψους 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για πρώτη φορά όλες οι οικονομίες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε ανάπτυξη, τόνισε ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Κινάς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Έκανε λόγο για ανέμους προς τη σωστή κατεύθυνση αναφορικά με την τρίτη αξιολόγηση και εν ώψη Eurogroup της ερχόμενης Δευτέρας. Παράλληλα, ο Μαργαρίτης Κινάς επεσήμανε ότι μέχρι τον Αύγουστο του 2018 όλα τα βήματα πρέπει να έχουν ίδια ευκρίνεια και αποτελεσματικότητα. Ερωτηθείς για το αν οι Βρυξέλλες στηρίζουν την υπαγωγή της Ελλάδας σε προληπτικό πρόγραμμα στήριξης, τόνισε ότι οι συζητήσεις για το τι θα γίνει μετά τη λήξη του μνημονίου στην Ελλάδα δεν έχουν αρχίσει ακόμα. Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο στην Βουλή. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις εν ώψη του Eurogroup? Κλείνει η αξιολόγηση στις 22. Πιστεύω ότι και εδώ οι άνεμοι αλλάζουν κατεύθυνση προς τη σωστή κατεύθυνση, θα έλεγα. Όντως, η τρίτη αξιολόγηση πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αν κάποιος δει το παρελθόν όλων των αξιολογήσεων, ίσως θα μπορούσε να πει ότι ήταν και μια αξιολόγηση υπόδειγμα αυτή. Η ποιότητα, η ένταση συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους άλλους θεσμούς και στις αρχές ήταν υποδειγματική. Έχουμε, όπως σωστά λέτε, το Eurogroup την επόμενη Δευτέρα και βαδίζουμε, πιστεύω, ομαλά προς την αξιολόγηση. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Από εδώ και πέρα, μέχρι τον Αύγουστο του φέτος, όλα τα βήματα πρέπει να έχουν την ίδια ποιότητα, την ίδια ευκρίνεια, την ίδια αποτελεσματικότητα και πιστεύω ότι, ξαναλέω, ότι βρισκόμαστε σε μια θετική τροχιά. Θέλουμε τις εκτιμήσεις σας για την μεταμνημονιακή εποχή στην Ελλάδα, μετά τον Αύγουστο του 2018 δηλαδή. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας? Και κατά δεύτερον, κορυφαία στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιμένουν ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται προληπτική γραμμή στήριξης. Θέλουμε να μας πείτε τη γνώμη της Κομισιόν γι' αυτό. Για το μεταμνημονιακό ορίζοντα, η συζήτηση θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Το πρώτο εξάμηνο του 2018 θα είναι μια συζήτηση που είναι μπροστά μας. Δεν θα ήθελα σε καμιά περίπτωση να προκαταβάλω το περιεχόμενο αυτών των συζητήσεων. Υπάρχουν όμως ορισμένες σταθερές για το μεταμνημονιακό ορίζοντα. Η πρώτη σταθερή είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να πατήσει και θέλει όλος ο κόσμος να πατήσει γερά στα πόδια της. Αυτό θα δώσει ένα κλίμα βεβαιότητος, θα άρει οποιασδήποτε αμφιβολίες, θα καταστήσει απαγορευτικό στους κερδοσκόπους ή σε όποιους άλλους εκτιμήσουν ότι η Ελλάδα είναι ευάλωτη μετά τον Αύγουστο του 2018. Το δεύτερο που είναι σημαντικό είναι ότι σε αυτό το νέο κλίμα αυτοπεποίθησης της μεταμνημονιακής Ελλάδας πρέπει και στο εσωτερικό της χώρας να στηριχθούν οι πολύ σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, στην ανεξαρτησία της φορολογικής διοίκησης, στην ποιότητα λειτουργίας του κράτους, σε δομές οι οποίες για πρώτη φορά εισάχθηκαν που δίνουν κάποιο κλίμα αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης στη διατύπωση της οικονομικής πολιτικής. Όλα αυτά είναι σημαντικά, αλλά ξαναλέω, η συζήτηση για το μεταμνημονιακό ορίζοντα θα ξεκινήσει τώρα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να φτάσουμε σε αυτή τη συζήτηση με όρους αυτοπεποίθησης, σιγουριάς και άρσης οποιασδήποτε αβεβαιότητας. Αυτό είναι το σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Συνηθισμένη εγρήγορση υπάρχει για όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τον τόπο και τα εθνικά μας θέματα, υπογράμμισε ο πρόεδρος Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, υποδεχόμενος τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάση Ελλάδας Ιερώνυμος στο Προεδρικό Μέγαρο. Ενώ παράλληλα εξήρε τη στάση Εκκλησίας και στα θέματα αυτά. Μια στάση που, όπως είπε ο πρόεδρος, έχει ως βασικό στόχο, χωρίς να αναμειγνύεται σε ζητήματα πολιτικής, να ευνοεί τη συνένεση, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και ιδίως αυτές τις ώρες. Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ανέφερε ότι το θέμα αυτό έχει και άλλες παραμέτρους και μία από αυτές είναι η εκκλησιαστική, για την οποία ήθελε να ενημερώσει σχετικά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συνεχίζονται τώρα οι διαβουλεύσεις εντός και εκτός συνόρων με στόχο την επίλυση του θέματος ονομασίας των Σκοπίων στο πλαίσιο της νέας διαμεσολαβητικής προσπάθειας του ΟΗΕ υπό του Μάθιου Νίμιτς. Το απόγευμα της Πέμπτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών Νίκος Γκότζιας επισκέφθηκε τον Πρωθυπουργό και τον ενημέρωσε για την πορεία των διαπραγματεύσεων μετά και την συνάντηση του ειδικού διαμεσολαβητή του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς με τους διαπραγματευτές της Ελλάδας και των Σκοπίων.
Σειρά προτάσεων και ιδεών κατέθεσε ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΙΕ Μάθιου Νίμιτς στους εκπροσώπους της Ελλάδας και των Σκοπίων, Αδαμάντιο Βασιλάκη και Βάσκο Νοεμόφσκι, για το θέμα της ονομασίας. Ο κύριος Νίμιτς κράτησε κλειστά τα χαρτιά του για το περιεχόμενό τους, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η διαδικασία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. A set of ideas based on what the parties have been talking about recently as maybe a helpful framework for the parties to consider as we go forward. I put a proposal, a set of ideas. I'm not going to comment on what's in them. I gave them to both parties. They have to take it back to governments and consider it and study it. Both governments have invited me to come and talk about these ideas. And so I will, assuming that we can find the right time in the next few weeks, go to both capitals and see whether what people are thinking. And when you talk about an issue and a dispute for 25 years, it's very unlikely that you come up with something completely new. If I go to the region in the next couple of weeks, I would hope that we get a sense whether there's forward motion. Then I would think there would be intensive meetings, maybe at a higher level. I really believe that we have leadership in both Athens and Skopje that genuinely want a solution. I mean, they don't just say they want a solution. I think they believe it's in the national interest of both countries to solve this problem. Each country is a democracy, and they're going to work it out their way. And if they don't want an agreement, there won't be an agreement. I myself don't think it's realistic to expect the former Yugoslav Republic of Macedonia not to have Macedonia in some form in its name. I just don't think that's realistic to expect the people of that country to accept. So I don't propose names that I think are not within the realm of realism. Εν τω μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου, επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, όπου συζήτησαν για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την συνταγματική ονομασία της γειτονικής χώρας. Αυτή την ώρα δεν χρειάζονται συλλαλητήρια και φωνές, αλλά εθνική συνένεση, συνεννόηση και ομοψυχία, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος, ενώ διατύπωσε τις θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και δεν παρέλειψε να επισημάνει την εμπιστοσύνη του προς τους εκ του συντάγματος καθήλυνα αρμόδιους να χειριστούν τα εθνικά μας ζητήματα με αίσθημα ευθύνης. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τον σεβασμό του στις τοποθετήσεις και τις ανησυχίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας και ζήτησε από τον Προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας να συμβάλλει ώστε να διασφαλιστεί κλίμα εθνικής ομοψυχίας και υπευθυνότητας χωρίς κραυγές και άγονες αντιπαραθέσεις. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης για το θέμα, βάλλοντας κατά τον κύριο Τσακαλώτου και Γαβρόγλου για παλαιότερη δήλωσή τους, στην οποία ανέφεραν ότι τα Σκόπια θα μπορούσαν να αναγνωριστούν με το συνταγματικό τους όνομα, δηλαδή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δει κάποιοι να εξηφαίνουν σενάρια στα υπόγεια του Μαξίμου για τη Νέα Δημοκρατία που δημιούργησε και κατοχύρωσε την εθνική θέση, όπως θυμήσατε, θα ήταν προτιμότερο να μας απαντήσει η κυβέρνηση που κατά τα άλλα είναι λαλίστατη, εάν εξακολουθεί να εκφράζει τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο, και τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Γαβρόλκουλου, η άποψη που είχαν προσυπογράψει σε επιστολή το 2008, και στην οποία φαίνεται ότι δεν αντιμετώπιζαν καμία δυσκολία η γειτονική χώρα να αποκαλείται με το συνταγματικό της όνομα, δηλαδή, ανοίγω εισαγωγικά, Δημοκρατία της Μακεδονίας, κλείνω τα εισαγωγικά. Στην εκπομπή σήμερα στο Sky με τον Δημήτρη Οικονόμου και τη Μαρία Αναστασοπούλου ήταν σήμερα καλεσμένος ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Ενισιωτικής Πολιτικής. Ο Νεκτάριος Σαντορινιός κλήθηκε να σχολιάσει την επικαιρότητα και ιδιαίτερα την πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με το όνομα των Σκοπίων. Προκάλεσε μεγάλη εντύπωση χθες η ενέργεια που έκανε ο Πρωθυπουργός και επικρίθηκε γι' αυτό. Το να πάει δηλαδή μετά την ενημέρωση που είχε από τον Υπουργό Εξωτερικών να ενημερώσει τον Αρχιεπίσκοπο και όχι τα πολιτικά κόμματα. Νομίζω ότι τα πολιτικά κόμματα à la carte σέβονται ή όχι την Εκκλησία, γιατί όταν βγάζει η Εκκλησία ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο θέμα, πριν λίγες μέρες
έλεγε ότι η κυβέρνηση δεν σέβεται την Εκκλησία κλπ. Κλπ. Και ξαφνικά όταν πήγε ο Πρωθυπουργός να ενημερώσει, γιατί υπάρχουν και εκκλησιαστικά ζητήματα από όσο γνωρίζω στο τραπέζι με την γειτονική χώρα, τώρα ανακαλύψαν ότι δεν έπρεπε να πάει στον Γιατί ταυτίσανε με τη Χρυσή Αυγή την Εκκλησία. Έτσι η πρώτη σας αντίδραση ήταν ότι δεν έπρεπε να πάει στον Αυγή. Νομίζω ότι η επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός ήταν μια επιστολή. Τα πράγματα. Η οποία ήταν μια επιστολή που έλεγε ότι εμείς σεβόμαστε τις απόψεις της Εκκλησίας, αλλά παρόλα αυτά τα ζητήματα αυτά θα πρέπει. Θεωρώ ναι. Ότι δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες εντάσεις και ιδίως σε μια εκκλησία η οποία πραγματικά δείχνει ένα συνενετικό πνεύμα. Θα τους ενημερώσετε, πρέπει να ενημερωθούν. Πιστεύω ότι θα ενημερωθούν και θα ενημερωθούν αρμοδίως. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτή η συζήτηση... Μυστική διπλωματία είναι όταν δύο χώρες συνεννοούνται εναντίον μια τρίτης χώρας. Αυτό είναι μυστική διπλωματία. Διπλωματία στη στιγμή που γίνεται διαπραγμάτευση προφανώς και δεν μπορούν δημόσια να βγαίνουν οι απόψεις της χώρας. Δεν μπορεί ο Υπουργός Εξωτερικών σε ανοιχτές συνεδριάσεις να ενημερώνει τα κόμματα. Mm-hmm. Γιατί αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί κινδύνους εμπλοκής στην ίδια τη διαπραγμάτευση. Προκαλεί εντύπωση μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της Εκκλησίας. Δηλαδή, η πρώτη τοποθέτηση του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως είπαμε, κύκλοι, ήταν ότι ταυτίζεται με τη Χρυσή Αυγή και με ακραίους κύκλους Εκκλησία. Έρχεται ο Πρωθυπουργός να το διορθώσει αυτό. Και δεν φτάνει αυτό. Είναι η πρώτη που ενημερώνει την Εκκλησία επισήμως για ένα θέμα που δεν έχει, που θα πρέπει είναι θέμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Σας είπα ότι σε αυτά τα ζητήματα, όπως αναγνώρισε και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος μετά στην ανακοίνωση που βγήκε, ότι εμπιστεύεται ότι αρμόδια για να επιλύσει αυτά τα ζητήματα είναι η κυβέρνηση. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν το πνεύμα της ανακοίνωσης της Αρχιεπισκοπής. Όμως υπάρχουν και ζητήματα θρησκευτικά σε σχέση με τις δύο χώρες. Πιθανόν θα έπρεπε να συζητηθούν και αυτά στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης η οποία θα ακολουθεί στις επόμενες μέρες. Πρέπει να λέει την άποψή της Εκκλησίας σε αυτά τα θέματα, κύριε Σαντορινιέ, γιατί επιμένουμε στους κύκλους του Υπουργείου Εξωτερικών και σε αυτά που έχουν ακουστεί τα περί Χρυσής Αυγής, γιατί ήταν πάρα πολύ σοβαρά, όπως αντιλαμβάνεστε. Κοιτάξτε, η Εκκλησία μπορεί να λέει την άποψή της σε πολλά ζητήματα, όπως την ακούσαμε και σε άλλα ζητήματα. Να θυμίσω το νόμο για την ταυτότητα φίλου κλπ. Μπορεί να λέει την άποψή της, αλλά όπως καταλαβαίνουμε και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο το κάνει τα τελευταία χρόνια, αναγνωρίζει ότι σε αυτά τα ζητήματα μπορεί να έχει άποψη, αλλά την τελική απόφαση θα τη λάβουν οι αρμόδιοι θεσμοί του κράτους, που είναι η κυβέρνηση, που είναι η Βουλή. Άρα δεν πολιτικολογεί, όπως έχετε πει, πιστεύω, κατά καιρούς. Πιστεύω ότι η επίσημη εκπροσώπηση της Εκκλησίας προφανώς και δεν πολιτικολογεί. Υπάρχουν κάποιοι παπάδες, κάποιοι άλλοι άνθρωποι της Εκκλησίας που πολιτικολογούν είτε μας συμφέρει είτε όχι. Σε αυτήν την διαπραγμάτευση, σε αυτή τη συζήτηση, αυτό που χρειάζεται είναι εθνική συνεννόηση. Συγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή για τα επενδυτικά σχέδια στα νησιά μας. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των νησιών μας. Συγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή για τα επενδυτικά σχέδια στα νησιά μας. Στην απόφαση αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής. Μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι Γεώργιος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ως πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον Αντιπεριφερειάρχη Φιλίμωνα Ζανετίδη. Καραγιάννης Τριαντάφυλλος, Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου, με αναπληρωτή τον Παππούλη Αντώνη, υπάλληλο της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Κολαϊνής Ιάκωβος, προϊστάμενος του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου, με αναπληρωτή του την Σταυρούλα Θεοφυλάκου, υπάλληλο του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου. Ξάνθης Αγαπητός, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τουρισμού Δωδεκανήσου, με αναπληρωτή του τον Καπετάνο Δημήτρη, προϊστάμενο τουριστικών επαγγελμάτων της ίδιας Διεύθυνσης. Εμμανουήλ Σαββής, εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, κατάστημα Ρόδου, με αναπληρωτή του τον Ηλιάδη Ηλία. Μουντουφάρης Χαρίτονας, υπάλληλος της Τράπεζας Πειραιώς, στο κατάστημα Ρόδου, με αναπληρωτή του τον Λάιο Αθανάσιο. Ζωγραφίδης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου, με αναπληρωτή του τον Τσέλιο Αριστοτέλη.
Πάπου Ιωάννης, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, με αναπληρωτή του τον Χρήστο Ευστρατίου. Διαμαντή Τσαμπίκα, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τμήμα Δωδεκανήσου, με αναπληρωτή της τον κύριο Ράμο Νικόλαο. Ταταράκης Νικόλος, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου, με αναπληρωτή του τον Βιντιάδη Εμμανουήλ. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Χαριστούλα Χατζημανόλη, υπάλληλος του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου. Το έργο της Νομοδοτικής Επιτροπής, ο κανονισμός λειτουργίας της, οι περιορισμοί και οι όροι για τα μέλη της, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που την διέπουν, αναφέρονται στην απόφαση ΑΠ42 κάθετος 33/2017 του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Σύσταση της Νομοδοτικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 4399 κάθετος 2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της». 70 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε καταρχήν η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων για ένταξή του στον αναπτυξιακό νόμο, με βάση τον προσωρινό πίνακα από ανάρτηση του Υπουργείου Οικονομίας. 70 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού άνω των 500 ευρώ ενέκρινε καταρχήν η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων για ένταξή του στον αναπτυξιακό νόμο με βάση τον προσωπικό πίνακα που ανάρτησε το Υπουργείο Οικονομίας. Τα επενδυτικά αυτά σχέδια υποβλήθηκαν από 62 επιχειρήσεις και αφορούν στον ξενοδοχειακό κλάδο, στη βιομηχανία τροφίμων αναψυκτικών και στη βιομηχανία αλουμινίου και είναι επιλέξιμα προς ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος Γενική Επιχειρηματικότητα του Αναπτυξιακού Νόμου. Μεταξύ των εταιριών που έχουν υποβάλει φάκελο είναι η πυρωτική βιομηχανία Εμφιάλωση, η Αρτοπία του Μάνα, η Αλουμίνκο, η βιομηχανική ΕΦΚΑΜ της συσκευασίας Τζιμ, η εταιρεία Μέλισσα Κίκησα, τα ελληνικά Γαλακτοπολία και ο Τίτανας. Με βάση τον προσωρινό πίνακα που αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων ενδιαφέρεται για τη φορολογική απαλλαγή. Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν και νέα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο καθεστώς Γενική Επιχειρηματικότητα, ενώ στην αρχή Φεβρουαρίου αναμένονται τα αποτελέσματα των καθεστώτων νέες ανεξάρτητες μέσων μαζικής ενημέρωσης και ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού. Υπενθυμίζεται ότι στο πρόγραμμα Γενική Επιχειρηματικότητα είχαν υποβληθεί προς ενίσχυση 496 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1,55 δις ευρώ, ενώ συνολικά 802 επενδυτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,1 δις ευρώ έχουν ετηθεί εντάξει στον αναπτυξιακό νόμο. Εξ αυτών τα 43 είναι μεγάλα, δηλαδή ο προϋπολογισμός τους ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά το αντικείμενο, οι 260 αιτήσεις είναι τουριστικού ενδιαφέροντος και προϋπολογισμού 982 εκατομμυρίων ευρώ. Οι 211 αιτήσεις προϋπολογισμού 605 εκατομμύρια ευρώ είναι βιομηχανικές επενδύσεις, 260 αιτήσεις προϋπολογισμού 405 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από τον κλάδο της αγροδιατροφής, 71 αιτήσεις προϋπολογισμού 130 εκατομμυρίων ευρώ από τις υπηρεσίες. Από τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί αμυγώς στο κίνητρο της φοροαπαλλαγής, αιτείται ποσοστό άνω του 40% επιχορήγηση, αντίστοιχο ποσοστό μεικτό σύστημα φοροαπαλλαγής και επιχορήγηση στο 5%, αντίστοιχο ποσοστό αιτούνται όσοι θέλουν επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ λίγο πάνω από το 1% είναι το ποσοστό όσων έχουν επιλέξει το κίνητρο της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης θέσης απασχόλησης. Η αποτελεσματική διαχείριση του υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις κυριότερες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, παρά την ανάκαμψη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος. Το 2017 προειδοποιεί εκ νέου η Τράπεζα της Ελλάδας στην έκθεσή της για την επισκόπηση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η αποτελεσματική διαχείριση του υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις κυριότερες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, παρά την ανάκαμψη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος το 2017, προειδοποιεί εκ νέου η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεσή της για την επισκόπηση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, ζητά περισσότερες επιλογές προς τους δανειολήπτες, πιο συστηματικές πωλήσεις κόκκινων δανείων, αναδιάρθρωση επιχειρήσεων με λουκέτα, όπου χρειάζεται και εντοπισμό στρατηγικών κακοπληρωτών. Σε ό,τι αφορά το 2018, βλέπει ευίωνες προοπτικές για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ανάπτυξη 2,4%, σπέβδοντας όμως να τονίσει ότι ωστόσο δεν υπάρχουν περιθώρια εφηψυχισμού. Όπως τονίζει, παραμένουν σημαντικές προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, με κυριότερες την αποτελεσματική διαχείριση του υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, την απεξάρτηση των τραπεζών από το μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας και την ανταπόκρισή τους στις αυξανόμενες εποπτικές απαιτήσεις. Θετικά κρίνει 10, κάνοντας αναφορά και στα επικείμενα stress test, την ύπαρξη αποθέματος ασφαλείας με σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για την ενδεχόμενη στήριξη του τραπεζικού τομέα, εάν αυτή καταστεί αναγκαία.
Κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης 2018. Μήνυμα έχουν λάβει οι πρώτοι δικαιούχοι του ΚΕΑ που αναφέρει ότι μπορείτε να τροποποιήσετε την αίτησή σας για το ΚΕΑ. 170-201-143-334-518 μέχρι 1η Δευτέρου του 2018. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση θα ανακληθεί, καθώς συμπληρώνονται 12 μήνες από την ημερομηνία έγκρισής της. Αν ανακληθεί, μπορείτε από 2 Δευτέρου του 2018 να υποβάλλετε νέα αίτηση. Κοινωνικό πρόγραμμα αλληλεγγύης 2018 ξεκίνησαν ειδοποιήσεις για τις νέες αιτήσεις. Μήνυμα έχουν λάβει οι πρώτοι δικαιούχοι του ΚΕΑ που ανέφερε ότι μπορείτε να τροποποιήσετε την αίτησή σας και σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση θα ανακληθεί καθώς συμπληρώνονται 12 μήνες από την ημερομηνία έγκρισής της. Αν ανακληθεί, μπορείτε από 2 Δευτέρου του 2018 να υποβάλλετε νέα αίτηση. Σε φάση επανυποβολής αιτήσεων βρίσκονται οι πρώτοι από τους δικαιούχους του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης που εντάχθηκαν στη διαδικασία πριν από ένα έτος. Σε όσους δεν έχει υπάρξει μεταβολή από τη βελτίωση στην οικονομική τους κατάσταση θα λάβουν τη συγκεκριμένη παροχή για 12 μήνες. Άρα όσοι υπέβαλαν αιτήσεις το Φεβρουάριο του 2017, οι οποίες εγκρίθηκαν και ξεκίνησαν να πληρώνονται το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, πρέπει φέτος έως τα τέλη Φεβρουαρίου να προβούν σε νέα υποβολή αίτησης. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υπάρχουν για την υποβολή της αίτησης είναι τα εξής. Έντυπο συνένεσης, το υπογράφουν όλοι τα ελληνικά μέλη του νοικοκυριού και θεωρείται από τα ΚΕΠ το γνήσιο της υπογραφής. Υπάρχει και διαδικτυακά ε1 από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, εκαθαριστικό σημείωμα από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, άδεια παραμονής για αλλοδαπούς, φωτοτυπία διαβατηρίου, κάρτα ανεργίας αν ο ετών δηλώνει άνεργος. Έσοδα τελευταίο εξαμήνου, σε αυτά συγκαταλέγονται οι μισθοί, τα επιδόματα, τυχόν εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα, από επιχειρηματική δραστηριότητα, εργόσιμα, συντάξεις κλπ. Φωτοτυπία βιβλιαρίου, τραπέζης, φωτοτυπία ηλεκτρονικού μισθωτηρίου σε περίπτωση ενοικίου, εάν υπάρχει παραχώρηση φωτοτυπία ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και πρέπει να έχει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του παραχωρητή και του παραχωρησιούχου και λογαριασμό ΔΕΗ στο όνομα του παραχωρησιούχου. Για όσους έχουν κάνει τροποποίηση το διάστημα επιδότησης, παρατείνεται από το μήνα τροποποίησης για 12 μήνες. Π.χ. κάποιος που έκανε τροποποίηση τον 12 του 2017, δικαιούται και έως τον 12 του 2018. Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι δικαιούχοι και αν υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία που είχαν δηλωθεί, κατά την αρχική υποβολή αίτηση πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, στους οποίους υπάγονται έως το πρώτο 15ήμερο του επόμενου μήνα. Οι μεταβολές μπορούν να αφορούν προσωπικά στοιχεία, είτε οικογενειακά και οικονομικά. Για παράδειγμα, αν κάποιος οφειλούμενος και έπραξε τον περασμένο Δεκέμβριο οικογενειακό επίδομα και δεν το έχει δηλώσει, πρέπει να το πράξει έως τα μέσα Ιανουαρίου. Εάν δεν υπάρξει σχετική έγκαιρη ενημέρωση, τότε η καταβολή του επιδόματος επανεξετάζεται. Οι οφειλούμενοι του ΚΕΑ πρέπει να γνωρίζουν ότι η παροχή αναστέλλεται στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα μέλη στο νοικοκυριό, τα οποία δεν φοιτούν ή διακόπτουν τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Επίσης, η επιδότηση αναστέλλεται όταν τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού έως 45 ετών δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και δεν εγγράφονται στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου στον οποίο ανήκουν. Αυξάνονται τα κρούσματα ηλαρά στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από την εβδομαδιαία έκθεση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, έχουν καταγραφεί 1.185 κρούσματα ηλαράς με μεγαλύτερη συχνότητα στην Νότια Ελλάδα. Αυξάνονται τα κρούσματα ηλαιρά στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από την εβδομαδιαία έκθεση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, έχουν καταγραφεί 1.185 κρούσματα ηλαράς με μεγάλη συχνότητα στην Νότια Ελλάδα. Στο μεγάλο πλειονότητα πρόκειται για άτομα ελληνικής υπηκότητας και άτομα από το γενικό πληθυσμό. Στην πλειονότητά τους ανήκουν στην ηλικία ομάδα 25 έως 44 ετών που δεν έχουν ανοσία στην ηλαρά, μεταξύ των οποίων και επαγγελματίες υγείας που ήταν ανεμβολίαστοι ή εντελώς εμβολιασμένοι. Το κέρυμνο αναμένεται στην εργαστηριακή επιβεβαίωση και άλλων κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα και δεν αποκλεί την αύξηση των κρουσμάτων και την επέκτασή τους και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. Υπό τα δεδομένα αυτά, συστήνεται ο εμβολιασμός με το μεικτό εμβόλιο ηλαράς ερυθράς παροτίτιδας των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων που δεν έχουν εμβολιαστεί με τις απαραίτητες δόσεις. Την έντονη αντίδραση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας προκάλεσαν οι δηλώσεις, οποίες φέρεται ότι προέβη ο Υπουργός Εσωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας, Τόμας Ντεμεζιέρ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Γερμανός Υπουργός επέριψε ευθύνες στους δημάρχους των σχετικών Δήμων σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης στα hot spots. Την έντονη αντίδραση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας προκάλεσαν οι δηλώσεις, τις οποίες φέρεται ότι προέβει ο Υπουργός Εσωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Τόμας Ντεμεζιέρ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Γερμανός Υπουργός επέριψε ευθύνες στους δημάρχους νησιωτικών Δήμων σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης στα hot spots.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, απέστειλε επιστολή στον ίδιο τον Γερμανό Υπουργό, στην οποία το επισημαίνει ότι όφιλε να γνωρίζει ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνον ως Γερμανός Υπουργός την σημαντική ανθρωπιστική συνεισφορά των δημοτικών αρχών αλλά και των τοπικών κοινωνιών των ελληνικών νησιών στην αντιμετώπιση του προσφυγικού παύλα μεταναστευτικού προβλήματος. Ακόμη το επισημαίνει ότι η άποψη που διατυπώνει είναι διαμετρικά αντίθετη με την άποψη που διατυπώθηκε στις 7 Μαρτίου 2017 από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker, ο οποίος συνεχάρει την ελληνική αυτοδιοίκηση για την τεράστια συμβολή της στην αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος. Ο κ. Πατούλης, στην επιστολή του προς τον Γερμανό Υπουργό, τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε το προσφυγικό ζήτημα, οι νησιωτικοί δήμοι της Ελλάδας κλήθηκαν να διαχειριστούν χωρίς επαρκή οικονομική βοήθεια και μέσα τεράστιο αριθμό προσφυγικών ροών που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσαν σε αριθμό και τον αριθμό των κατοίκων των νησιών αυτών. Σύμφωνα με στοιχεία, 1.200.000 πρόσφυγες και μετανάστες πέρασαν το διάστημα αυτό από τα νησιά μας. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τονίζει στην επιστολή του ότι αυτό που απαιτείται είναι η χάραξη κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής και όχι να επιρρύπτονται ευθύνες για τη διαχείριση του προσφυγικού στην αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα σε μικρούς δήμους χωρών που αποτελούν πύλες υποδοχής των ροών. Σχολιάζοντας τέλος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τις δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού τόνισε: «Ελπίζουμε η λανθασμένη πληροφόρηση του Γερμανού Υπουργού να μην προέρχεται από συγκεκριμένες κυβερνητικές πηγές, οι οποίες επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες στους δημάρχους για να αποκρύψουν τις δικές τους». Αίτηση ακυρώσεως της κοινής υπουργικής απόφασης, στην οποία ορίζεται η χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής για το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης Χίου στο χώρο της ΒΙΑΛ, στο χωριό Χαλκιός του νησιού, θα καταθέσει ο Δήμος της Χίου. Αίτηση ακυρώσεως της κοινής υπουργικής απόφασης, στην οποία ορίζεται η χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής για το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης Χίου στο χώρο της ΒΙΑΛ, στο χωριό Χαλκιός του νησιού, θα καταθέσει ο Δήμος Χίου. Η σχετική ομόφωνη απόφαση λήφθηκε την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου. Σκοπός της απόφασης η δημιουργία προσκομμάτων νομιμότητας της λειτουργίας του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης της Χίου, όπου και λειτουργεί ο καταβλισμός μεταναστών και προσφύγων. Το μονομελές πρωτοδικείο Χίου έκανε δεκτό το αίτημα του ελληνικού δημοσίου να απομακρυνθούν άμεσα τα εμπόδια που είχαν τοποθετηθεί σε δρόμο από τον οποίο διέρχονται βαρεά οχήματα για την εξυπηρέτηση των αναγκών του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ στο νησί. Η τρίτη κατά σειρά σχετική δικαστική αυτή απόφαση ανάβει το πράσινο φως για τη μεταφορά οικίσκων στον καταβλισμό αυτό που θα αντικαταστήσουν τις σκηνές στις οποίες στεγάζονται μετανάστες και πρόσφυγες. Σειρά συναντήσεων για την προώθηση του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα έχει ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Γιώργος Πατούλης στο πλαίσιο του Παγκοσμίας Έκθεσης Τουρισμού Outbound Travel Mart που πραγματοποιείται στην Βοβάη. Σειρά συναντήσεων για την προώθηση του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα έχει ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Γιώργος Πατούλης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έκθεσης Τουρισμού Outbound Travel Mart που πραγματοποιείται στη Βομβάη. Συγκεκριμένα, ο κ. Πατούλης συναντήθηκε με τον Υπουργό Τουρισμού της Μαραχάστρα, της μεγαλύτερης ομόσπονδης μολυτείας της Ινδίας, η οποία αριθμεί 95 εκατομμύρια κατοίκους, καθώς και το Διευθύνοντα Σύμβολο του Κρατικού Οργανισμού Τουρισμού της Μαχαράστρα, Βέμαγμέρ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι τρόποι συνεργασίας με την Ελλάδα με όχημα την αυτοδιοίκηση, προκειμένου να ενισχυθεί η προβολή των ελληνικών τουριστικών προϊόντων με έμφαση στον τουρισμό υγείας, έναν τομέα όπου υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης με στόχο να συμβάλλει στην επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας. Επίσης, ο κ. Παντούλης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ένωσης Δήμων της Ινδίας, Σουρές, με τον οποίο συζήτησε τη δυνατότητα δρομολόγησης γόνιμων αυτοδιοικητικών συνεργειών μεταξύ των δύο χωρών αλλά και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Τροπολογία για τον φόρο διαμονή στα ξενοδοχεία κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών. Στην τροπολογία ορίζεται ότι ο φόρος διαμονής βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον διαμένοντα στο ξενοδοχειακό κατάλημα, δωμάτιο ή διαμέρισμα, επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλημα και πριν την αναχώρησή του από αυτό με την έκδοση σχετικού παραστατικού. Η απόδοση του φόρου γίνεται από την επιχείρηση στη φορολογική διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα. Σημειώνεται ότι ο φόρος διαμονής ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2018 και κυμαίνεται από 0,5 έως και 4 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλήμματα 1 με 2 αστέρων ο φόρος είναι 50 λεπτά ανά διανυκτέρευση, για 3 αστέρια ανεβαίνει σε 1,5 ευρώ, για 4 αστέρια σε 3 ευρώ και για 5 αστέρια σε 4 ευρώ. Σε νοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα ο φόρος διαμονής είναι ενιαίος στα 50 λεπτά ανά διανυκτέρευση.
Τα 26 εκατομμύρια άγγιξε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας από τις αρχές του 2017 μέχρι τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 διαμορφώθηκαν στα 13,021 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Πρωτιά παρουσίαση η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τόσο στις ταξιδιωτικές εισπράξεις 3.287 εκατομμύρια ευρώ όσο και στις διανυκτερεύσεις για το 2017. Τα 26 εκατομμύρια άγγιξε ο αριθμός των τουριστικών που επισκέφθηκε τη χώρα μας από τις αρχές του 2017 μέχρι το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 αυξήθηκε κατά 8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Ειδικότερα αύξηση και κατά 15% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 8,8%. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε αύξηση κατά 6,9%. Τέλος, από τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία παρουσίασε άνοδο κατά 1,1%, ενώ αυτή στη ΣΥΠΑ αυξήθηκε κατά 11,6%. Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 να διαμορφωθούν στα 13.021 δισευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Ο κύριος όγκος των εισπράξεων πραγματοποιήθηκε σε 5 περιφέρειες ως εξής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Αττικής. Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας, οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 1.400 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά στην κρουαζιέρα, καταγράφηκαν 2.685 αφίξεις κρουαζιερόπλων με 3,61 εκατομμύρια επισκέψεις επιβατών έναντι 4,181 εκατομμύρια επισκέψεων επιβατών στην αντίστοιχη περίοδο του 2016. Από την συμπληρωματική έρευνα προέκυψε ότι το 90,3% των επιβατών ήταν διερχόμενοι επισκέπτες, οι οποίοι κατά μέσο όρο πραγματοποίησαν μια άμεση στάση σε ελληνικά λιμάνια όσο στην αντίστοιχη περίοδο του 2016. Σε προσγείωση του τρόμου, μετατράπηκε η προσέγγιση ενός αεροσκάφου στο αεροδρόμιο του Ντίσσελντορφ. Στο βίντεο της πτήσης που είχε απογειωθεί από τον ΕΣΥΣΙΛΤ, φαίνεται το ελικοφόρο αεροσκάφου να κινείται σαν καρυδότσοφλο. Σύμφωνα με τον χρήστη που ανήρθε το βίντεο στο YouTube, στο γερμανικό αεροδρόμιο την ώρα της προσγείωσης φυσούσαν άνεμοι ταχύτητα 110 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ακόμα πιο τρομακτική από την πτήση, αλλά και απόδειξη των ικανότητων του πιλότου, ήταν η προσγείωση του αεροσκάφου. Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα μαζική ενημέρωση, ο πιλότος έκανε τη λεγόμενη cross-wind landing, φέρνοντας το αεροσκάφος με τις μπάντες στον διάδρομο προσγείωσης προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλα δεν θα υπάρξει κάποιο ατύχημα. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Ακαρπή απέβη η συντονισμένη προσπάθεια των τριών δημάρχων των Σποράδων να πείσουν τη Hellenic Ways να επανεξετάσει την απόφασή της να μην δρομολογήσει την απευθεία σύνδεση μεταχύπλωτων των τριών νησιών με τη Θεσσαλονίκη την προσεχή θερινή περίοδο.
Άκαρπη απέβηση τονισμένη προσπάθεια των τριών δημάρχων των Σποράδων να πείσουν τη Hellenic Seaways να επανεξετάσει την απόφασή της να μην δρομολογήσει την απευθεία σύνδεση με ταχύπλοιο των τριών νησιών με τη Θεσσαλονίκη την προσεχή θερινή περίοδο. Οι δήμαρχοι Σκιάθου, Δημήτρης Πρεβεζάνος, Κοπέλου, Χρήστος Βασιλούδης και Αλουνίσου, Πέτρος Βαφίνης είχαν συνάντηση στον Πειραιά με τους εκπροσώπους της ακτοπλοϊκής εταιρείας και ζήτησαν την επανελειτουργία της γραμμής όπως είχε γίνει τα δύο τελευταία χρόνια. Η Hellenic Seaways ήταν αρνητική στο αίτημα των δημάρχων, επικαλούμενη στοιχεία της εταιρείας σύμφωνα με τα οποία η απευθεία σύνδεση με ταχύπλοιο Flying Cat 4 επί δύο χρόνια δεν απέφερε τα προσδοκόμενα οικονομικά αποτελέσματα. Σχετική παρέμβαση υπέρ της διατήρησης της γραμμής έκανε και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο χρόνια που λειτουργήσε η απευθεία σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων διακινήθηκαν περισσότεροι από 120.000 επιβάτες και εξυπηρετήθηκαν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα και οι Βαλκάνοι τουρίστες που δεν ήταν υποχρεωμένοι να φτάνουν στα τρία νησιά μέσω Βόλου. Να σημειωθεί ότι η ίδια εταιρεία έχει δρομολογημένα στη γραμμή Όλους Ποράδων, δικά της πλοία και ταχύπλοιο, τον οποίο το μεταφορικό έργο μειώθηκε κατά τη λειτουργία της γραμμής Θεσσαλονίκης Ποράδων. Μια εταιρεία, η Skyway Transportation Canada LD, με έδρα τον Καναδά, έχει εκδηλώσει σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον για ένα αέριο τρένο που θα ενώνει τα Χανιά με το Ηράκλειο. Μια εταιρεία, η Skyway Transportation Canada LTD, με έδρα τον Καναδά, έχει ολιδεκδηλώσει σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον για ένα αέριο τρένο που θα ενώνει τα Χανιά με το Ηράκλειο. Η εταιρεία προτείνει να κατασκευάσει με δικά της κεφάλαια ένα σύγχρονο αέριο σιδηροδρομικό δίκτυο στην Κρήτη. Η τεχνολογία που προτείνει η εταιρεία είναι πρωτοποριακή και εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ινδία, εκεί που έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση με την κυβέρνηση για την έναρξη ενός παρόμοιου έργου. Το ένα αέριο τρένο προβλέπεται να πιάνει ταχύτητες έως 360 χιλιόμετρα. Η εταιρεία αναφέρει ότι η απόσταση από το αεροδρόμιο της Σούδας Γιάννης Δασκαλογιάννης μέχρι το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης θα γίνεται σε 22 λεπτά. Από την εταιρεία προτείνεται η κατασκευή των σταθμών στην είσοδο της πόλης και η σύνδεσή τους με το κέντρο μέσω των αστικών γραμμών Skyway ή μέσω των υφιστάμενων αστικών συγκοινωνιών. Από την εταιρεία τονίζεται ακόμη ότι δεν έχει αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δεν καταστρέφει την ατμόσφαιρα με καυσαέρια. Όσον αφορά το κόστος της διαδρομής, προβλέπεται να καθοριστεί ο μέσος ναύλος στην πίστα Skyway 15 ευρώ για ταξίδι Ηράκλειο-Χανιά, με τα αναμενόμενα ετήσια έσοδα να είναι περίπου 330 εκατομμύρια. Ευρώ. Το κόστος λειτουργίας για το συγκρότημα Skyway για τις μεταφορές και την υποδομή θα είναι περίπου 85,74 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Έγραφο εστάλει αρχικά από τον πρόεδρο της Καναδικής εταιρείας κ. Λόι Μέτζαν προς τον κ. Πολέντα, πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρρωγής και Αλληλεγγύης Θυμάτων Τροχιών Δυστυχημάτων, ο Άγιος Χριστόφορος Στηρίζο, κατόπιν εκ μέρους του κ. Σταύρου Πολέντα, στον πρόεδρο της Δημοκρατικής Προκόπη Παυλόπουλο, προς τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών κ. Σπίρτζη, προς τους υπουργούς και αναπληρωτές υπουργούς που εκλέγονται στην Κρήτη, στους βουλευτές της Κρήτης όλων των κομμάτων, καθώς και στον Περιφερειάρχη Κρήτης, τους Αντιπεριφερειάρχες του νησιού, τους Δημάρχους και την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στην κατασκευή στεγασμένου διόρροφου πάρκινγκ στην είσοδο του λιμανιού της Ακαντιάς, χωρητικότητας 400 αυτοκινήτων, προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότες Δωδεκανήσου. Η μελέτη του έργου ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ έχει ήδη κατατεθεί στο Υπουργείο και αναμένονται οι απαιτούμενες συγκρίσεις από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ώστε στη συνέχεια να αναζητηθεί χρηματοδότης μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως δήλωσε τηλεόραση Αιγαίο ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μιχάλης Χριστοδούλου. Σαν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, μέσα στα προσιλοποίηση τέλος πάντων αυτών των οποίων εμείς έχουμε προγραμματίσει σε συνεργασία πάντοτε με τον Δήμαρχο και τον Δήμο της Ρόδου, είναι και κλειστοί χώροι στάθμευσης, το οποίο μάλιστα προβλέπεται από το master plan του λιμανιού μας της Ακαντιάς. Εμείς λοιπόν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι υπάρχει μία πρόταση που πρέπει να κατατεθεί μέχρι 31/1/2018, σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, και θα υποβάλουμε την πρόταση. Βρισκόμαστε λοιπόν, βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη, η οποία αυτή τη στιγμή έχει κατατεθεί στο Συμβούλιο της Αρχιτεκτονικής προς έγκριση και προς τα αρμόδια Υπουργεία, ούτως ώστε να πάρουμε τις εγκρίσεις και να είναι πιο πλήρης ο φάκελος. Και μιλάμε για ένα έργο το οποίο θα δώσει μια διαφορετική, τέλος πάντων, ανάσα, μπορώ να πω, και σε ό,τι έχει να κάνει με το λιμάνι, καταρχήν με το λιμάνι της Ρόδου, με το λιμάνι της Ακαντιάς και κατά δεύτερο λόγο και με την πόλη της Ρόδου, η οποία πράγματι ασφιχτιά από θέσεις στάθμευσης και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν είναι ένα διόροφο κτίριο, λόγω της υψομετρικής διαφοράς που υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο που γίνεται,
και χωροθετείται το κτίριο και έχει μια δυναμικότητα γύρω στα 400 αυτοκίνητα που μπορεί τέλος πάντων να φιλοξενήσει, είναι ενός προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ και εφόσον υποβληθεί η πρόταση και εγκριθεί από το ΕΣΠΑ, έτσι, από την περιφέρεια, τότε θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Καταλαβαίνετε ότι είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. 2 εκατομμύρια ευρώ σαν λιμενικό, δημοτικό λιμενικό ταμείο δεν έχει την πολυτέλεια να έχει για ένα συγκεκριμένο έργο και γι' αυτό ακριβώς υποβάλλουμε την πρόταση εφόσον έχει ανοιχθεί η πρόσκληση για να μπορέσουμε να εγκριθεί και να προχωρήσουμε προς υλοποίηση σαν δημοτικό λιμενικό ταμείο. Σε συνάρτηση βέβαια με τις θέσεις στάθμευσης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και έχουν κατασκευαστεί γύρω στα 330 αυτοκίνητα μέσα στο λιμάνι της Ακαντίας, αλλά και ότι προβλέπεται και έχουν κατασκευαστεί και χωρίς στάθμευση για πούλμαν, γύρω για 30 πούλμαν, γύρω περίπου για 30 τράκτορες, όπως και θέσεις στάθμευσης για αυτοκίνητα τα ταξί, νομίζω ότι θα μπορέσουμε τέλος πάντων να δώσουμε μια διαφορετική ανάσα, να ανακουφίσουμε λιγάκι το κέντρο της πόλης της Ρόδου. Μέσα λοιπόν στα σχέδια προς υλοποίηση με τον Δήμο της Ρόδου, τα οποία απ' εξ αρχής έχουμε προγραμματίσει σαν Δημοτική Αρχή, γιατί βέβαια εκφραστής της Δημοτικής Αρχής είναι και εγώ που είμαι μέλος της Δημοτικής Αρχής. Εκτός λοιπόν από την αναβάθμιση την οποία προσπαθούμε να κάνουμε σε ό,τι έχει να κάνει με το ανατολικό μέτωπο της πόλης της Ρόδου, με την δημιουργία του ξύλινου πεζόδρομου, ποδηλατόδρομου, με την ανάπλαση της θαλασσινής πύλης, είναι και αυτά τα έργα τα οποία πιστεύουμε ότι και θα τα εντάξουμε αλλά και θα τα υλοποιήσουμε. Ένα άλλο έργο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο βρίσκεται και αυτό στο στάδιο της μελέτης και αυτό είναι από ιδίους πόρους, είναι η ανάπλαση στην δεξιά πλευρά, έτσι όπως κατεβαίνουμε προς τον λιμένα της Ακαντίας, η ανάπλαση όλου αυτού του μετώπου, το οποίο υπάρχουν, το οποίο προβλέπονται κάποιες φυτεύσεις και κάποια διάφορα άλλα πράγματα τα οποία θα δώσει μια διαφορετική εικόνα, θα αναβαθμίσει κάπως ας πούμε την περιοχή. Δεν σας κρύβω ότι αυτή τη στιγμή υπήρξε ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα το οποίο το είχαμε ξεκινήσει από πέρσι το Φεβρουάριο και έχει υλοποιηθεί και αυτό έχει να κάνει με την απομάκρυνση των κατασκευμένων σκαφών που απαριθμούσαν, αν θυμάστε καλά, σας είπα γύρω στα 102 σκάφη τα οποία ήταν πάνω από 20 χρόνια σε εκείνον εκεί πέρα το συγκεκριμένο χώρο. Έχουν απομακρυνθεί τα περισσότερα. Τα μόνα τα οποία έχουν απομείνει και είναι στον αριθμό γύρω στα 20 σκάφη, αυτά έχει να κάνει, είναι κατασχεμένα από το λιμεναρχείο και δεν μπορούμε να τα απομακρύνουμε, χρειάζεται μια διαφορετική διαδικασία και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο παραμένουν εκεί. Ευελπιστούμε ότι σύντομα και πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν θα μπορέσουμε τέλος πάντων να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία εμείς έχουμε προγραμματίσει σαν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Επίσης, έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη είναι η πυρασφάλεια, η πυροπροστασία, η πυρασφάλεια του λιμένα Μαντρακίου. Έχει εγκατασταθεί ήδη ο εργολάβος μετά τις γιορτές και αυτή τη στιγμή υλοποιείται το έργο, κατασκευάζεται. Όπως επίσης και για τη μεταλλική αποβάθρα του ΝΑΙΑΤ, ακριβώς δηλαδή εδώ πέρα κοντά σε εμάς, όπως και αυτή, ήδη έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος και κατασκευάζεται. Όπως επίσης θα πρέπει να επισημάνω ότι έχει κατασκευαστεί, έχει ολοκληρωθεί το έργο, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο κάνουμε στο λιμένα της Σύμης, το οποίο θα δώσει μια διαφορετική όψη, θα δώσει μια διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι έχει να κάνει με την αναβάθμιση για ολόκληρο το νησί και όχι μόνο της Σύμης. Ότι έχει κατασκευαστεί ο λιμένας στη θέση πέταλο Σύμης,
ένας προϋπολογισμός, ένα έργο προϋπολογισμού γύρω στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ έχει ολοκληρωθεί και απομένουν τέλος πάντων κάποιες διαδικαστικά για να μπορέσουμε να παραλάβουμε το έργο και να τεθεί σε λειτουργία. Και πιστεύω ότι στην επόμενη τουριστική σεζόν το συγκεκριμένο λιμάνι θα τεθεί σε λειτουργία, θα λειτουργήσει για αναβάθμιση και ποιοτικά σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό του νησιού, με τους επισκέπτες του νησιού της Σύμης και όχι μόνο. Με τον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου Χριστό Μπάρδο, συναντήθηκαν την Τετάρτη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημόσιας Κρίσης Ρόδος Κολοσσός, αποτελούμενο από του Στυλιανού Κωνσταντίνο, πρόεδρο, Κεφάλο Μιχάλη, Γενικό Γραμματέα, και Γιαλούς Εμμανουήλ, Β' Ταμεία. Με τον ενταλμένο Περιφερειακό Συμβούλιο Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου Χρήστο Μπάρδο συναντήθηκαν χθες Τετάρτη τα μέλη της Δωδεκανήσου με τους Συνδέσμου Διοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης, αποτελούμενο από τον Στυλιανό Κωνσταντίνο, πρόεδρο, Κέφαλο Μιχάλη, Γενικό Γραμματέα, και Γιαλούς Εμμανουήλ. Συζητήθηκε το θέμα των παράνομων μεταφορών από οδηγούς που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια, με αποτέλεσμα να πλήττεται το εισόδημα των όμιων εκπροσώπων του κλάδου. Αποφασίστηκε η διενέργεια ελέγχου από μεικτό κλιμάκιο σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πάταξη του φαινομένου. Επίσης, αναφέρθηκε το ζήτημα μεταφοράς υπέρβαρου φορτίου, ειδικά τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα, με συνέπεια την πρόκληση ατυχημάτων. Αποφασίστηκε από κοινού με τα μέλη του Συνδέσμου η παρατήρηση και καταγραφή των παρανόμων στο δίκτυο προς την Νότια Ρόδο, ώστε να δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες στους αρμόδιους φορείς ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ενημέρωσε τον κύριο Μπάρδο ότι θέτει στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων της περιφέρειας τα φορτηγά του για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Ο κύριος Μπάρδο τους διαβεβαίωσε ότι έχουν γίνει ήδη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο περιφερειακό δίκτυο με τη βοήθεια της τροχιάς, ώστε να διευκολύνει την κυκλοφορία σε ώρες αιχμής την καλοκαιρινή περίοδο. Το Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με όλους τους φορείς που εποπτεύει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας για τις τηλεοπτικές άδειες με την αποσφράγηση των φακέλων και των δύο τελευταίων επιχειρηματικών σχημάτων ETV και τηλεοπτική ελληνική τηλεόραση. Και τώρα ξεκινά το ουσιαστικό μέρος του ελέγχου από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για όλα τα προαπαιτούμενα. Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο αδειοδοτικής διαδικασίας για τις τηλεοπτικές άδειες με την αποσφράγηση των φακέλων και των δύο τελευταίων επιχειρηματικών σχημάτων. Η διαδικασία προσφράγησης και των 6 φακέλων των ετούντων Star, Alpha, Antenna, ETV, τηλεοπτική ελληνική, Sky διεξήχθη ομαλά χωρίς εντάσεις. Και τώρα ξεκινά το ουσιαστικό μέρος του ελέγχου από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για όλα τα προαπαιτούμενα. Ο αντιπρόεδρος της Αρχής, Ροδόλφος Μωρόνης, αναφερόμενος στο θέμα, έχει κάνει λόγο για ουσιαστικό έλεγχο των οικονομικών και όλων των στοιχείων των αιτήσεων και το ΕΣΟΡΟΥ ίσως ζητήσει τη συνδρομή οικονομικών ελεγκτικών μηχανισμών στο έργο του. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα πάρει από 1,5 έως 3 μήνες για να ολοκληρωθεί, ενώ σύμφωνα με τον νόμο, εάν κάποιο κανάλι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για μια τηλεοπτική άδεια γενικού ενδιαφέροντος, θα κοπεί. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, καθηγητής Δημήτρης Κρεμαστινός, συζήτησε ζωντανά με τον εκδότη και δημοσιογράφο Νίκο Χατζη Νικολάου στην εκπομπή του στο Real FM για το νέο του βιβλίο «Τώρα νικάμε τις καρδιοπάθειες», που μόλις κυκλοφόρησε από εκδόσεις Λιβάνη. Στη συνέντευξη, ο Δημήτρης Κρεμαστινός τόνισε τα καινούργια επιστημονικά δεδομένα που τον ώθησαν να γράψει το τρίτο σε σειρά βιβλίο του για το ευρύ κοινό και αποκάλυψε ότι τα συγγραφικά του δικαιώματα θα δοθούν υπέρ της έρευνας στο Πανεπιστήμιο. Την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα των κοινοβουλευτικών συντακτών έκοψε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικόλαος Βούτσης, εκφράζοντας ευχές για υγεία στους ίδιους και στις οικογένειές τους και ευημερία στον κλάδο της ενημέρωσης. Την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα των κοινοβουλευτικών συντακτών έκοψε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικόλαος Βούτσης, εκφράζοντας ευχές για υγεία στους ίδιους και τις οικογένειές τους, ευημερία στον κλάδο της ενημέρωσης. Εύχομαι από καρδιάς να είστε υγιείς και ευτυχισμένοι, όπως ο καθένας από εσάς το εννοεί. Ευτυχία έχει τους δικούς της κώδικες, δεν υπάρχει συγκεκριμένη συνταγή, αλλά ο καθένας μπορεί να το εισπράττει και να το μεταφράζει όπως θέλει. Εύχομαι να είστε καλά και επαγγελματικά τα πράγματα να πηγαίνουν μόνο καλύτερα, να μην έχετε άλλες απώλειες συναδέλφων σας, νέων ανθρώπων που την προηγούμενη χρονιά έφυγαν αφήνοντας δυσαναπλήρωτη τη θέση τους, και για εσάς εδώ στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, πόσο μάλλον για τις οικογένειές τους και τα μέσα τους. Ο πρόεδρος της Βουλής, μιλώντας για το νέο έτος, δήλωσε αισιόδοξο για την επικείμενη έξοδο της χώρας από την επιτήρηση, επαναλαμβάνοντας ωστόσο πως η έξοδος από αυτή τη φάση δεν σημαίνει ότι η χώρα βγαίνει από την κρίση αυτομάτως, με την τυπική έξοδο από τα μνημόνια που έχει πάντως και κάποιες ουσιαστικές συνέπειες και επιδράσεις. Η έξοδος από την κρίση είναι ένα πολύ πιο βαρύ συμβάν για το οποίο εργαζόμαστε όλοι και αφορά ολόκληρη την παρούσα σύνοδο, αλλά και την προεκλογική
τέταρτη σύνοδο της Βουλής μετά τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι τη λήξη της. Προς αυτή την κατεύθυνση ευχήθηκε συνεργασία προκειμένου, όπως είπε, όλοι μαζί, καθένας στο ρόλο του, δεχόμενος την κριτική, να αλληλοβοηθούμε έτσι ώστε να περάσει αυτή τη χρονιά ή όποια έχει έναν κοινοβουλευτικό νομοθετικό έργο, εφόσον πάνε πολύ καλά τα πράγματα, τον Αύγουστο του 2018, για να μπορέσει η χώρα να βγει από την επιτήρηση και τα νομοσχέδια που έρχονται έτοιμα in block μέσα από τις σκληρές ίσως διαπραγματεύσεις, αλλά που οι βουλευτές δεν είναι σε θέση να εντρυφήσουν σε αυτά ή να τα τροποποιήσουν μέσα από τη γόνιμη συζήτηση που γίνεται εδώ. Στην κοπή της πίτας παρέστησαν επίσης ο τέταρτος αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Λυκούδης, ο αντιπρόεδρος κ. Δημήτρης Καμένους, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσιάρας και ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ιωάννης Τραγάκης. Το παρόν έδωσαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής κ. Κώστας Αθανασίου και ο Ειδικός Γραμματέας του Προέδρου της Βουλής κ. Κώστας Βασιλάκης. Οι τυχερές της φετινής πρωτοχρονιάτικης πίτας ήταν τρεις γυναίκες δημοσιογράφοι, η Αθηνά Ζήμαρη από τη Ριζοσπάστη, η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα και το CNNGR και η Άννα Στεργίου από τον Ήπεθρο Χώρα. 13 σχολεία στην επικράτεια έχουν δημιουργήσει το δικό τους δίκτυο καταγραφής σεισμικής δραστηριότητας, τα οποία έχουν κατασκευάσει αυτοσχέδιους σεισμογράφους που εποπτεύονται μέσω κεντρικού υπολογιστή από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 13 σχολεία στην επικράτεια έχουν δημιουργήσει το δικό τους δίκτυο καταγραφής της σεισμικής δραστηριότητας, τα οποία έχουν κατασκευάσει αυτοσχέδιους σεισμογράφους που εποπτεύονται μέσω κεντρικού υπολογιστή από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αεροσκοπείου Αθηνών. Το Ινστιτούτο παρακολουθεί τις καταγραφές του σχολικού δικτύου, λαμβάνει τις πληροφορίες που στέλνουν οι σεισμογράφοι τους και σε συνεργασία με την Ολογερμανική Αγωγή υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία γύρω από την έρευνα για τους σεισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, προκήρυξε για δεύτερη συνεχή χρονιά το διαγωνισμό «Φτιάξε το δικό σου σεισμογράφο» σε γυμνάσια και λίγη της χώρας, όπου ενδιαφερόμενες σχολικές ομάδες θα μπορούν να υποβάλουν την εργασία τους προς αξιολόγηση από ομάδα επιστημόνων και εκπαιδευτικών μέχρι τις 23 Μαρτίου. Έπειτα από τη διαδικασία της κρίσης θα επιλέγουν οι 10 καλύτερες εργασίες, ενώ οι σχολικές ομάδες θα βραβευθούν σε εκδήλωση που θα γίνει στο Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας Athens Science Festival στις 27 Απριλίου. Για την αξιολόγηση των εργασιών λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα, η επιστημονική ορθότητα, η παροχή πολλαπλών μέσων αναπαράστασης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η αντίληψη πολιτικής προστασίας από τους μαθητές για την αντιμετώπιση και πρόληψη των επιπτώσεων των σεισμών στη χώρα. Δεχόμαστε την πρωτοτυπία και οποιαδήποτε πρόταση στη δημιουργία σεισμογράφων που να μπορούν να καταγράφουν τη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, το ειδικό λύκειο Κοφών και Βαρύγων Θεσσαλονίκης είχε αναπτύξει πέρσι έναν σεισμογράφο χρησιμοποιώντας τα ακουστικά τους και συγκεκριμένα το ηχείο τους για να ακούν τους σεισμούς. Το πρώτο πάλι Κομωτινής κατασκεύασε ένα πολύ προχωρημένο σεισμογράφο που χρησιμοποιούσε ένα σύνθετο κώδικα Arduino. Άλλο σχολείο έφτιαξε ένα απλό ξύλινο σεισμογράφο. Η προσπάθειά μας είναι να ενημερώσουμε δυστοπικές κοινωνίες για το φαινόμενο του σεισμού και το σχολείο είναι ένας κόμβος ενημέρωσης, ενώ η μάθηση λειτουργεί ως εργαλείο για την επιστημονική σκέψη, δήλωσε στο ΑΠΕΒΕ ο υπεύθυνος έρευνας και ανάπτυξης της ελληνογερμανικής αγωγής Σοφοκλής Σωτηρίου. Ο διαγωνισμός υλοποιήθηκε για πρώτη φορά πέρσι με 50 συμμετοχές σχολείων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος School Study Earthquakes του Ευρωπαϊκού Έργου Arc of Inquiry, ενώ φέτος συνεχίζεται στην Ελλάδα υπό την συντονισμό του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου σε συνεργασία με την Ολογερμανική Αγωγή. Στα πλαίσια της εκστρατείας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μικρονιατών για την προστασία του περιβάλλοντος πολιτών, επιχειρηματιών και επισκεπτών, με απότερο σκοπό την κατάργηση της πλαστικής σακούλας στο νησί, η κοινοφιλής δημοτική επιχείρηση ΚΔΕΠΑΜ του Δήμου Κομικώνου εξέδωσε και διανέμει δωρεάν έντυπο ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις καταστροφικές συνέπειες που επιφέρει στο περιβάλλον η μαζική χρήση της πλαστικής σακούλας. Στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μικρονιατών για την προστασία του περιβάλλοντος, πολιτών, επιχειρηματιών και επισκεπτών, με ανώτερο σκοπό την κατάργηση της πλαστικής σακούλας στο νησί, η κοινοφιλής δημοτική επιχείρηση του Δήμου Μικόνου εξέδωσε και διανέμει δωρεάν έντυπο ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις καταστροφικές συνέπειες που επιφέρει στο περιβάλλον η μαζική χρήση της πλαστικής σακούλας. Μαζί με το ενημερωτικό υλικό, χαρίζει και μια καλέσθετη πάνη τσάντα πολλών χρήσεων για ψώνια, η οποία είναι διακοσμένη με τον Πέτρο, το ιστορικό πελεκάνο της Μικόνου, ενώ φέρει και το λογότυπο του Δήμου Μικόνου. Η πρώτη ευρεία διανομή του πρωτότυπου δώρου του Δήμου Μικόνου πραγματοποιήθηκε σε μεγάλη εκδήλωση του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Μικόνου κατά την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να αναδείξει την πρωταρχική ανάγκη διαρκούς προστασίας του περιβάλλοντος, προτάσσοντας την ατομική ευθύνη και την οικολογική συνείδηση ως συγκριτικά πλεονεκτήματα για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος έναντι της υποχρεωτικής επιβολής μιας δράσης μέσω τιμωρητικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Με απόφαση που έχει δημοσιευθεί στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης, η περιοχή της Παναγιάς της Κρυφτής, το Πλωμάρι Λέσβου, χαρακτηρίστηκε προστατευόμενο τοπίο.
με απόφαση που έχει δημοσιευτεί στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως, η περιοχή της Παναγιάς της Κρυφτής στο Πλωμάρι Λέσβου χαρακτηρίστηκε προστατευόμενο τοπίο. Η περιοχή βρίσκεται σε απόκριμνες βραχώδεις ακτές της περιφέρειας Πλωμάριου Λέσβου, 5 ναυτικά μίλια δυτικά του λιμένα Πλωμαρίου και ανήκει στο δημοτικό διαμέρισμα Παλαιοχωρίου. Το σχετικό αίτημα και την ειδική έκθεση υπέβαλε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλωμαρίου το Πόλιον. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η διαχείριση του προστατευόμενου τοπίου ανατίθεται στο Μουσείο Φυσικής Αστορίας Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου σε συνεργασία με το Δήμο Λέσβου. Το πολιτισμικό τοπίο της Παναγίας της Κρυφτής ιδιαίτερης γεωλογικής φυσικής θρησκευτικής αξίας, με το ξοκλήσι να είναι κρυμμένο όλο το ευρύχωρη σπηλιά ενός βράχου και με εντυπωσιακές εικόνες γεωλογικών σχηματισμών, έχει συμπεριληφθεί στον φάκελο υποψηφιότητας για την ένταξη της Λέσβου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπαρκών της UNESCO. Στο πρόσφατο γεωτουριστικό χάρτη του Γεωπάρκου Λέσβου, μάλιστα, η περιοχή σημειώνεται ως γεώτοπος με τον αριθμό 33. Είναι δηλαδή ένα ιδιαίτερο τοπίο του Γεωπάρκου Λέσβου που απαιτεί προστασία από υπερβολικές πιέσεις με την κατάλληλη μορφή διαχείρισης και ανάδειξης, ώστε να αξιοποιηθεί ως σημαντικός πόρος για την ανάπτυξη της Λέσβου. Η ιδιαίτερη γεωλογική δομή, η εντυπωσιακή γεωμορφολογία, οι θερμές πηχές αποτελούν μέρος των σοβαρών στοιχείων για τη διατήρησή τους, ώστε να χαρακτηριστεί ως προστατευόμενο τοπίο. Η ανάδειξη της ιδιαίτερης αξίας της περιοχής, της σημασίας των γεωλογικών δομών για τη γεωιστορική εξέλιξη της Λέσβου, της χαρακτηριστικής γεωμορφολογίας των θερμών πηγών, της βιοποικιλότητας της περιοχής αποτελούν προτεραιότητες για τη διαχείριση του προστατευόμενου τοπίου. Παράλληλα, η ανάδειξη της παράδοσης και η λειτουργία του Νάισκου και η υπερτοπική δεσμή από τις μνήμες της πρόσφατης ιστορίας αποτελούν τους κυριότερους σκοπούς της διατήρησής τους ως συνθέτου πολιτισμικού τοπίου. Προτεραιότητα πλέον, αναφέρει ο Σύλλογος των Πόλεων, αποτελεί η διευκόλυνση των απαιτούμενων επιστημονικών ερευνών, των εκπαιδευτικών δράσεων και των επισκέψεων ομάδων πολιτών. Η ειδική μελέτη που υποβλήθηκε για το χαρακτηρισμό του τοπίου ως προστατευόμενο συντάχθηκε αφιλοκερδώς, παρά τη σημαντική δαπάνη χρόνου από ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων, μελών και φύλων του εν λόγω Συλλόγου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το κρύο της Μόσχας πάγωσε για τα καλά τους παίκτες του Ολυμπιακού, πληρώνοντας την τραγική του εμφάνιση στο πρώτο μέρος, αλλά και την τρομερή ευστοχία της Κίμκι έξω από τα 6,75, 12 στα 27 τρίποντα. Οι Ερυθρόλευκοι πέρασαν εφιαλτικό βράδυ στη Μόσχα, γνωρίζοντας δεύτερη συνεχόμενη βαριά εκτός έδρας ήττα με 82-54 και υποχώρησαν στο 13-6. Εκτός τόπου και χρόνου, οι παίκτες του Γιάννη Σφερόπουλου στο πρώτο μέρος με τους Ρώσους να κάνουν ό,τι θέλουν στο παρκέ και να στέλνουν τη διαφορά ακόμα και στο σύν 24, 49-25. Παρόμοια εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Πειραιώτες να μην μπορούν να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί σε κανένα σημείο του μάτς και ουσιαστικά να πετούν λευκή πετσέτα από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο. Με τον Πρίτεζη τώρα ο Ρώσος, πέρασε μέχρι μέσα. Έφτασε τους 17 πόντους. Ο Άντερσον πέρασε με το αριστερό. Η μπαλά περπάτησε Στεφάνη και έπεσε μέσα για το 67-38. Ο Ρόμπερτς είναι πάνω στον Σβέντ, ο οποίος ξέφυγε. Μοίρασε στον Ντόντοροβιτς απέναντι στον Πόγρι. Γύρισε με το αριστερό. 74-44. Ο Ρόμπερτς βρήκε ολομόναχο τον Γουίλτζερ. Αυτός δίστασε για τρεις. Το έκανε στη συνέχεια πάνω στην άμυνα του Μονία, ο οποίος δεν κατάλαβε που πήγε. Ο Μάρκοβιτς θέλει να απαντήσει και το καταφέρνει. Ο Δολιόπουλος με τον Βιάλτσεφ. Αλλάξε με τον Βίλτζερ. Πήρε το σκρίν από τον Πόγρι. Ο Ρόμπερτς προσποιήθηκε και σούταρε ξανά έξω από τα 6,75. Ούτε τώρα. Ο Τόμψον. Νέα επίθεση για τον Ολυμπιακό. Γουίλτζερ για τρεις. Ο μοναδικός παίκτης του Ολυμπιακού που έχει συνδεθεί πάνω από μία φορά και τελευταία δευτερόλεπτα στο μάτς, με τον Γουίλτζερ να περνάει στον Πόγρι που καρφώνει, αλλά δεν νομίζω να προλαβαίνει. Δεν μετράει αυτό το καλάθι. 82-54. Αυτό είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί από την αρχή. Η ομάδα του Μπαρτζόκα ήταν κυρίαρχη από το πρώτο δεκάλεπτο. Τη στιγμή που στον Ολυμπιακό γίνεται προσπάθεια αποσυμφόρησης του ρόστερ από τους παίκτες που δεν υπολογίζονται ή δεν κρίνονται απαραίτητοι, τα μεταγραφικά παραμένουν πάντα στο προσκήνιο. Παρά την ενεργοποίηση του Μεντί Καρσελά, η πιθανότητα απόκτησης ενός περιφερειακού επιθετικού δεν έχει απομακρυνθεί. Ο Κυρίλ Ντεσπόντοφ και ο Τζόναθαν Μπάμπα
παραμένουν στα υπόψη των Ερυθρόβλευκων που εξακολουθούν τις εξελίξεις. Η μετακίνηση του 29χρονου Βούλγαρου στη Λέγκια δεν είναι καθόλου βέβαιη και αυτό βάζει αυτομάτως ξανά στο κόλπο τους Πειραιώτες. Ενώ ο 23χρονος Γάλλος δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του με τη Σεντετιέν που λήγει το καλοκαίρι και στην πατρίδα του θεωρούν δεδομένο πως θα αποχωρήσει. Το παλεύει για Δημήτρη Κωνσταντινίδη και Γιάννη Μιστακίδη ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να μην σημειώθηκε happy end για το ΠΑΟΚ στην υπόθεση Ροντρίγο Μολέντο, αλλά τελικά είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει το τριφύλι κάποιους από τους παίκτες που έριξε στο τραπέζι ο Δικέφαλος, ώστε να πάρει τον Βραζιλιάνο στόπερ που φαίνεται ότι θα επιστρέψει στην πατρίδα του από τώρα. Όπως αναφέρεται στην Πράσινη, είναι πιθανό να αποκτηθούν οι δύο συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές. Ο Μεν Μιστακίδης με τη μορφή δανεισμού, δίνοντας λύσεις μέσω επιθετικά, και ο Κωνσταντινίδης ως ελεύθερος για να βοηθήσει στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο πρώτος δείχνει να το σκέφτεται ακόμα, ενώ ο 23χρονος Μπακ είναι απόλυτα θετικός. Σε ό,τι αφορά τον Γκάτσε, είναι πιο δύσκολη περίπτωση, αλλά δεν αποκλείεται να αποκτηθεί από το τριφύλι. Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ο Έλληνας σούπερστάρ των Milwaukee Bucks συγκέντρωσε 2,5 εκατομμύρια ψήφους και θα συμμετάσχει για δεύτερη σερή σεζόν στο All-Star Game. Ο Γιάνναρος θα είναι βασικός, ενώ έχασε την πρωτιά και στο περιφραχιόνιο από τον LeBron James, ο οποίος μάζεψε κάτι παραπάνω από 100.000 ψήφους. Συγκεκριμένα ο Αντετοκούμπο μάζεψε 2.530.211 ψήφους, με το βασιλιά να έχει 2.638.294. Όσον αφορά την ψηφοφορία μεταξύ των παιχτών, ο Γιάννης βγήκε νικητής με 226.200, ενώ οι δύο τους ήρθαν ισόπαλοι στην ψηφοφορία των Media με 99 ψήφους. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίο. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.